Από το παγωμένο Τορόντο θα θέλαμε να στείλουμε μέσω του Ionian TV, το οποίο μας φιλοξενεί τα τελευταία χρόνια, τις ευχές μας για το 2019. Όπως βλέπετε γύρω σας, το ρεβεγιόν της ελληνικής κοινότητας στο Τορόντο ετοιμάζεται πυρετοδός για να υποδεχτούμε το 2019 με τις καλύτερες προϋποθέσεις. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να ευχηθώ το 2019 να φέρει στη ζωή μας νέες ελπίδες, νέες προσδοκίες και ελπίζουμε να αφήσει τις πικρίες του παρελθόντος πίσω μας. Ας είναι λοιπόν το ξεκίνημα του νέου έτους αφετηρία μιας καινούριας δημιουργικής εποχής για όλους τους Έλληνες, όπου και αυτοί βρίσκονται εντός και εκτός Ελλάδος. Από την ελληνική παροικία του Τορόντο ευχόμαστε ο νέος χρόνος να φέρει αγάπη, ειρήνη και σε όλο τον κόσμο. Ελπίζουμε επίσης η καινούργια χρονιά να δώσει επιτέλους κάποιες λύσεις στα εθνικά και διεθνή θέματα τα οποία μας έχουν ταλαιπωρήσει και έχουν επηρεάσει τη ζωή όλων μας τα τελευταία χρόνια. Είναι σημαντικό όμως για να επιτευχθούν όλα αυτά να επαναφέρουμε τις θεμελιώδεις αξίες του λαού μας στο προσκήνιο, ώστε να στηρίξουμε θετικά τους στόχους και τις ενέργειές μας για ένα καλύτερο αύριο. Ιδιαίτερες ευχές για νέες επιτυχίες στο Ionian TV, το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε με τις ιδιαίτερες πατρίδες μας και τα αγαπημένα μας πρόσωπα στην Ελλάδα. Πιστεύω και ότι οι συμπατριώτες μας, οι φίλοι μας στην Ελλάδα εκτιμούν αυτή την χειρονομία του Ionian TV, διότι δίνει και σε αυτούς τη δυνατότητα να έχουν σε καθημερινή βάση, θα ήθελα να πω, επικοινωνία και να βλέπουν τις δραστηριότητες τις δικές μας και των αγαπημένων τους ανθρώπων. Και κλείνοντας θα ήθελα να πω ότι δεν υπάρχει, πιστεύω, οικογένεια που να μην έχει επηρεαστεί από τη μετανάστευση, που να μην έχει ένα αγαπημένο τους πρόσωπο στην ξενιτιά. Ευτυχισμένο το 2019, με υγεία, χαρά και ευτυχία. Γεια σας. Λέγομαι Δημήτρης Κάρας, είμαι αντιπρόεδρος του Ελληνικού Γυροκομείου του Τορόντο, που δεν το λέμε γυροκομείο, το λέμε ελληνικό σπίτι, γιατί πραγματικά είναι σπίτι πολλών ομογενών τρίτης ηλικίας. Θέλω να σας πω δύο λόγια για το ελληνικό σπίτι. Έχουμε δύο τέτοια σπίτια που έχουμε και ένικους, αλλά και ανθρώπους που δεν είναι τόσο καλά και χρειάζονται περισσότερη περίθαλψη. Έχουμε περίπου 500 ομογενείς, τους οποίους τους εξυπηρετούμε και είναι, επιμένω, μία από τις καλύτερες οργανώσεις της παροικίας που προσφέρει τα περισσότερα για τους ομογενείς μας. Καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα και ένα ωραίο νέο έτος με υγεία και ό,τι άλλο ποθείτε. Ήρθαμε σήμερα μαζί με όλους τους συνεργάτες του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στο Τορόντο για να ευχηθούμε στους ενίκους του ελληνικού σπιτιού χρόνια πολλά και ευτυχισμένα το νέο έτος. Και το κάναμε αυτό συνοδευόμενοι από μια πολύ ταλαντούχα νέα ομογενή, την Αριάννα Κρις, μέτσο σοπράνο, η οποία χάρισε σε όλους τους ενίκους σήμερα ένα πολύ ωραίο απόγευμα. Θέλω με την ευκαιρία αυτή να ευχηθώ σε όλη την παροικία χρόνια πολλά και ευτυχισμένα το νέο έτος και να σας συστήσω, εκμεταλλευόμενος την ευκαιρία αυτή, τους συνεργάτες μου στο Γενικό Προξενείο, κάποιοι εκ των οποίων είναι εδώ πέρα ήδη κάποια χρόνια και κάποιοι είναι καινούργοι και ήρθαν μαζί μου φέτος το καλοκαίρι. Εκ δεξιών μου είναι η κυρία Λιχνάκη, είναι συντονίστρια εκπαίδευσης, η κυρία Μαρία Σπυροπούλου, ο κύριος Λάμπρος Χριστοδουλόπουλος, ο οποίος ήρθε και αυτός φέτος, η κυρία Φλόρα Καλογύρου, ο κύριος Παναγιώτης Διαμαντάκης, ο παλαιότερος της ομάδας εδώ πέρα, και ο κύριος Θόδωρος Πατρινός. Όλοι μας ευχόμαστε στην παροικία χρόνια πολλά και κάθε καλό.